Γεια σας φίλοι και φίλες του Easy Greek. Σήμερα έχω έναν καλεσμένο, τον Βαλεντίνο από το The Online Greek Tutor. Γεια σου Βαλεντίνε. Γεια σου Δημήτρη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρούμενος που είσαι εδώ, γιατί δεν μπορείς να φανταστείς πόσον καιρό ήθελα να κάνουμε ένα επεισόδιο για την κυπριακή διάλεκτο. Και είσαι ο πλέον κατάλληλος άνθρωπος. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να μου πεις εσύ στην Κύπρο πώς αναφέρεστε στα ελληνικά που μιλάμε εδώ. Στην Κύπρο για τα ελληνικά της Ελλάδας λέμε καλαμαρίστικα. εσύ είσαι καλαμαράς για παράδειγμα. Ναι, το έχω ακούσει αυτό, μου φαίνεται πολύ αστείο. Ναι. Είναι από το καλαμάρι, από το χαρτί και καλαμάρι που λέμε, από το στυλό ας πούμε. Είναι τα πιο λόγια και τα πιο επίσημα και ακριβώς, τα γραφειοκρατικά. Ναι. Για να δούμε τι διαφορά έχουν λοιπόν τα καλαμαρίστικα με τα κυπριακά. Ναι. Θα σου λέω εγώ τις φράσεις στα ελληνικά και εσύ μου λες. Ξεκινάμε. Ωραία, πάμε. Τι κάνεις? Ίνταν που κάμνεις. Ίντα μπουκάμνης. Μπράβο, είσαι καλός. Είναι λίγο όπως τα κριτικά αυτό το ίντα. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή το τι στην Κύπρο λέμε ίντα. Το ίδιο είναι και στην Κρήτη, είναι αλήθεια αυτό. Ίντα. Ναι. Μάλιστα. Από πού είσαι? Εδώ λέμε πόθεν είσαι. Χρησιμοποιούμε το είσαι όπως κανονικά στα ελληνικά. Αλλά στην πόθεν. Αρχή λέμε πόθεν. Πώς σε λένε? Ίντα που σε λαλούν. Ίντα που σε λαλούν. Μπράβο, ωραία. Ίντα που σε λαλούν. Πού μένεις? Πού, το ίδιο είναι. Πού μηνίσκεις. Μηνίσκεις. Ναι. Μηνίσκεις. Και η απάντηση σαν το θα μηνίσκο. Είναι μηνίσκω στην Κύπρο. Τι ώρα είναι? Ίντα, πάλι βλέπεις το τι γίνεται ίντα. Ίντα ναι. Ώρα. Ίντα ώρα ένι. Ίντα ώρα ένι. Το ένι είναι το είναι. Ναι, σε ορισμένες περιπτώσεις είναι το είναι. Τι δουλειά κάνεις? Πάλι, πες μου εσύ τώρα το τι θα είναι. Ίντα. Ωραία, δηλαδή έχουμε ίντα, δουλειά. Το κάνεις γίνεται κάμνεις. Κάμνης. Α, κάμνης. Ναι, ίντα δουλειάν κάμνης. Είπες δουλειάν, ίντα δουλειάν κάμνης. Ναι. Έβαλες αυτό το νι. Βγαίνει και το νι στο δουλειά. Τέλος, ναι, είναι αλήθεια. Είναι χαρακτηριστικό κάπως της κυπριακής διαλέκτου, έτσι όπως την ακούει ένας καλαμαράς. Ναι, νομίζω και γενικότερα και στη σάτιρα, όταν σατιρίζουν τα κυπριακά, ναι. Βάζουν το νι στο τέλος για να μιλούν κυπριακά, ας πούμε. Πάμε τώρα στο αγαπημένο μου θέμα. Τι φαγητό έχει, τι μαγείρεψες? Ωραία, πάλι πάμε στο ίντα. Το φαγητό γίνεται φαΐ, που εντάξει χρησιμοποιείται γενικότερα, ίντα φαΐ. Ναι. Το έχει, γενικότερα το χ στα κυπριακά γίνεται σ, double s, διπλό σίγμα. Έχει. Α, έχει. Ναι, ίντα φαΐν έσχι. Και το τι μαγείρεψες είναι ίντα που μαγείρεψες. Φεύγει και το γάμμα. Ίντα που μαγείρεψες. Μπράβο. Ωραία, ακριβώς. Αυτό το που μετά το ίντα είναι σαν το που. Δεν μπορώ να το... Δεν, ούτε μεταφράζεται, ούτε μπορεί να... Απλά έτσι το λέμε. Και δεν υπάρχει okay. Και εξήγηση. Παράξενο, πλάκα έχει. Ναι. Πάμε επόμενο. Δεν ξέρω. Είπαμε πριν ότι το ένι είναι σαν το είναι. Πολλές φορές όμως χρησιμοποιείται και ως δεν. Στο λέμε ένι ξέρω. Μου ακούγεται γνώριμο. Ναι, ένι ξέρω. Και δεν θυμάμαι. Εδώ δεν γίνεται ένι. Γίνεται εν αθυμούμε. Ένα θυμούμε. Ένα θυμούμε. Ναι, και αυτό έρχεται από το ενθυμούμε και γίνεται το ενθυμούμε γίνεται ανθυμούμε. Είναι μια σαν πιο παλιά έκδοση. Ακριβώς. Δηλαδή έχει πλάκα γιατί για εμάς τα κυπριακά ακούγονται πολλές φορές πιο παλιά
Και το ίδιο ισχύει κάπως και για εσάς, ισχύει και αντιστρόφως ότι εμείς ακουγόμαστε πιο επίσημοι και στις δύο περιπτώσεις ο άλλος ακούγεται λίγο πιο παλιωμοδίτικος, κάπως, νομίζω. Όχι για μας, νομίζω ότι και εκεί ακούγεται πιο παλιωμοδίτικη, ας πούμε. Για μας αυτό που είπαμε πριν με το καλαμαράς και το πώς το αντιλαμβανόμαστε δεν έχει να κάνει με το παλιωμοδίτικος, έχει να κάνει με το μορφωμένος. Μορφωμένος, μάλιστα. Ναι. Πάμε στο επόμενο. Πάω σπίτι μου. Το πάω είναι πάω και εδώ, λέμε πάω. Αλλά μου πολλές φορές θα ακούσεις το σπίτι, δεν είναι, λέγεται έσω. Λέμε για παράδειγμα, έχτισα το σπίτι μου. Λέμε τη λέξη σπίτι πάρα πολύ. Απλά όταν πάω σπίτι, επιστρέφω από τη δουλειά και πάω σπίτι, πολλές φορές θα ακούσεις στην Κύπρο το πάω έσω μου. Έσω. Έσω. Μέσα. Ναι, πάω μέσα. Πάω στα ενδότερά μου. Ακριβώς. Νομίζω αυτή και είναι η σωστή μετάφραση, ας πούμε. Το σπίτι μου είναι εδώ κοντά. Το σπίτι μου είναι εκεί. Ωραία. Πάλι εδώ χρησιμοποιούμε τη λέξη σπίτι, το σπίτι μου. Απλά το έβαλα για να δούμε το εδώ κοντά. Λέμε δαμέ. Το σπίτι μου δαμέ. Δαμέ. Το εκεί είναι τσαμέ. Δαμέ, τσαμέ. Okay. Που είναι λίγο πιο μακριά. Δεν είναι πολύ μακριά. Είναι το βλέπεις και λες τσαμέ. Εκεί. Στο επόμενο έχω δύο παιδιά, έναν γιο και μια κόρη. Ο μοναδικός αριθμός στα κυπριακά που αλλάζει και λίγο ο τόνος του ένα, αλλά είναι το δύο, γίνεται θκιό. Θκιό, ναι. Με θήτα. Θήτα κάπα, θκιό. Ναι. Έχω θκιό και τα παιδιά γίνονται παιδιά. Έχω θκιό παιδιά. Θκιό παιδιά. Έχω θκιό παιδιά. Γιατί είναι πιο δύσκολο να πεις απλά παιδιά. Ναι, είναι αλήθεια. Ναι. Και το έναν γιο, έναν γιο. Και δεν λέμε μία κόρη, θα ακούσεις το μια κόρη. Ωραία. Και ας δούμε και λίγες λέξεις. Το καρπούζι. Ναι, είναι πολύ χαρακτηριστική λέξη κυπριακή το... Η πατήχα. Πατήχα, με δύο τάφε, πατήχα. Η πατήχα, ναι. Η πατήχα. Είναι, αυτή είναι αραβική λέξη. Το κατάλαβα εγώ γιατί είμαι υποψιασμένος, αλλά προφέρεται τα διπλά σύμφωνα διπλά, πιο μακρά, έτσι δεν είναι, σαν τα ιταλικά, ας πούμε. Ναι, είναι αλήθεια. Οι λέξεις είναι πιο μακριές, τραβάνε περισσότερο. Πάμε στην επόμενη λέξη, τα χρήματα. Αυτό νομίζω το ξέρεις. Έχει ένα τραγούδι που είναι πολύ γνωστό και στην Ελλάδα, τα ριάλια. Τα ριάλια. Δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα, τα ριάλια, ριάλια, τσουπούντα. Τα ριάλια, ριάλια, ριάλια. Και η γάτα. Είναι ο κάτος. Κάτος. Ο κάτος, ναι, λίγο αστείο. Ο σκύλος, πώς είναι ο σκύλος. Ο σκύλος γίνεται το σίγμα κάπα, γίνονται διπλό σίγμα. Ο σκύλος. Ο σκύλος. Ο σκύλος, ναι. Τέλος, αδελφός, αδελφή. Αυτό το κόβουμε. Αρφός, αρφή. Αρφός, αρφή. Ναι, ο αρφός μου, η αρφή μου. Τα κυπριακά έχουν πολλές τέτοιες συντμήσεις. Σαν να προσπαθείτε να κάνετε όσο περισσότερες συντομεύσεις μπορείτε στη γλώσσα. Ναι, είναι αλήθεια. Πολλές λέξεις, ας πούμε, κόβονται. Και πολλές φορές μας λένε οι εξελλάδος ότι μιλάμε πολύ γρήγορα. Δεν μιλάμε πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι επειδή κόβουμε τις λέξεις, δεν ακούγονται οι λέξεις. Τώρα που σε έχω εδώ, Βαλεντίνα, θέλω να σου κάνω και μερικές άλλες ερωτήσεις σχετικά με τα κυπριακά. Πράγματα που πάντα ήθελα να μάθω και ποτέ δεν. Πες μου, πόσοι περίπου ομιλητές των κυπριακών υπάρχουν, ποια είναι η θέση των κυπριακών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, σαν γλώσσα? Θεωρείται μειονοτική γλώσσα, θεωρείται διάλεκτος, τι θεωρείται? Η Κυπριακή Δημοκρατία, ας πούμε, έχει τρεις επίσημες γλώσσες. Έχει τα ελληνικά, τα τουρκικά και τα αγγλικά. Τα ελληνικά, μιλάμε τα ελληνικά, αυτά που μιλάμε τώρα. Να, ακριβώς, ναι. Τα κυπριακά είναι απλά μία διάλεκτος η οποία ομιλείται στην Κύπρο και στην διασπορά, την κυπριακή διασπορά, ας πούμε, ανά τον κόσμο.
Αν πούμε ότι υπάρχουν 1.000.000 μιλητές της κυπριακής διαλέκτου, η κυπριακή διαλέκτος δεν γράφεται. Γενικότερα ναι. Είναι απλά προφορική η χρήση της και στα σχολεία χρησιμοποιούμε βιβλία από την Ελλάδα. Είναι διάλεκτος, αλλά είμαι σίγουρος, όχι είμαι σίγουρος, μου έχει συμβεί φορές Κύπροι να μιλάνε μεταξύ τους και εγώ να μην καταλαβαίνω τίποτα. Ναι, θα είχε πλάκα να κάνουμε αυτό το επεισόδιο κάποια στιγμή μαζί, να ξαναβρεθούμε και να μου πεις, να ομιλάς κυπριακά, να μου λες φράσεις τα κυπριακά και να προσπαθώ να καταλάβω. Να δούμε τι σκορ θα πιάσω. Ναι, να δοκιμάσουμε. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι και με αυτό μπορούμε να κλείσουμε το επεισόδιό μας. Mm-hmm. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαλεντίνε, για τη συμμετοχή σου σήμερα και για την παρουσία σου στο Easy Greek. Πού μπορούν να σε βρουν οι φίλοι του Easy Greek? Πες μας για το κανάλι σου, για το site σου. Έχουμε βασικά είμαστε μία ομάδα καθηγητών από Ελλάδα, από Κύπρο, οι οποίοι διδάσκουμε την ελληνική σε ξένους. Η σελίδα μας είναι theonlinegreektutor.com και γενικότερα προσφέρουμε σειρές μαθημάτων ελληνικών. Επίσης προσφέρουμε ένα course για τα κυπριακά. Αυτό γίνεται μόνο από Κύπριους καθηγητές. Είσαστε νομίζω και οι μόνοι που προσφέρετε αυτή τη δυνατότητα. Ναι, ναι, είναι αλήθεια. Μόνο εμείς προσφέρουμε αυτό το course και υπάρχει γενικά μεγάλο ενδιαφέρον και ο στόχος αυτού του course είναι να διδάξει, ας πούμε, βασικές εκφράσεις καθημερινές, όπως αυτές που συζητήσαμε σήμερα, σε κόσμο που έρχεται στην Κύπρο και ξέρει ελληνικά και πολλές φορές δεν μπορεί να καταλάβει τι λέει ο κόσμος. Έχετε και εσείς σελίδα στο Patreon, όπως έχουμε και εμείς. Mm-hmm. Θα βάλουμε τα links. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαλεντίνε. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Γενικότερα μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά σας. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ελπίζουμε κάποια στιγμή να πάμε στην Κύπρο και να βρεθούμε αυτοπροσώπως. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα πολύ ωραίο επεισόδιο μαζί και στην Κύπρο. Ναι, να κοπιάσω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαλεντίνε, και ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Θα τα πούμε στο επόμενο πάρα πολύ σύντομα. Μέχρι τότε, γεια σας. Γεια σας.